Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Λοιπόν, είμαι διακοπές, ελπίζω να μαύρισα λίγο. Τα κορίτσια μου τα άφησα στην μητέρα του Παντελή, δηλαδή στην μελλοντική πεθερά μου. Μισό λεπτό να δείτε και τα κορίτσια μου. Να ένα κορίτσι όμορφο! Να ένα κορίτσι όμορφο! Αυτό είναι το κορινάκι μου. Ναι, έλα σουζάκι. Και το σουζάκι μου είναι εδώ. Δείτε τι όμορφο που έγινε η κορίνα. Το τι μεγάλη. Δείτε. Πατσούδα. Κορίνα. Έλα εδώ σουζί. Έλα εδώ. Έλα. Σουζί ζηλεύει. Έλα. Παιδιά κάει τη μύτη μου. Είχε πολύ ήλιο. Να και το σουζάκι. Να και το κορίτσι το όμορφο το άλλο. Σουζί, εσύ είσαι μια πριγκίπισσα, πρέπει να κοιτάς την κάμερα. Ναι. Γιορτάζομαι. Και μας έχει πιάσει ζούρλα. Γιατί είχαμε καιρό να δούμε την Ελίνα. Μας άφησε, λέει η Σουζί. Καλέ. Άρα πάνε πέρα. Και ερχόμενοι από τις διακοπές μου. Άντε! Ερχόμενοι από τις διακοπές μου, λέω, έφτιαξε και το YouTube, ανέβασα το outfit of the day από τις 19 Αυγούστου. Τώρα έχω να κάνω αγαπημένα Αυγούστου. Έχω να κάνω πώς πέρασα στις διακοπές μου. Έχω να κάνω τι είχα μέσα στην... τι, είχα πάρει, τι πήρα μαζί μου για περιποίηση στις διακοπές και τι να προσέξετε κτλ. Ξέρω ότι είναι καθυστερημένο αυτό το βίντεο, αλλά τι να κάνω. Τώρα πήγα διακοπές, δεν πήγα διακοπές στον όνειρο, δεν είχα πάει πουθενά. Και έχω και ένα τεράστιο haul με αυτά τα ωραία πραγματάκια εδώ που με περίμεναν στο φαρμακείο που είχαν έρθει από eBay την εβδομάδα που έλειπα για διακοπές. Επίσης και δυο βιβλία από το Amazon που είχα παραγγείλει, The Kings and Queens of England. Είναι hardcover και έχει μέσα όλους τους βασιλιάδες της Αγγλίας. Με χρονολογική σειρά εδώ, περιγράφει, έχει φωτογραφίες. Θα μου πείτε, χαιρεστήκαμε για τους βασιλιάδες της Αγγλίας, αλλά εγώ έχω μια πόρωση με την βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Εντάξει, είναι και αυτό μια ζούρλα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης μετά πήρα το How to make sewing patterns, πώς να κάνετε να ράβετε. Γιατί αγόρασα ράπτομηχανή, την οποία θα τη δείτε εδώ πίσω. Εδώ. Την ήρα από το μηχανή μου, την έχω καλυμμένη. Είναι μαύρη μέσα, να σας δείξω και όλα. Λοιπόν, είναι ήρα από το μηχανή μου. Και θα μάθω να τη χρησιμοποιώ και να ράβω και να κάνω ρουχάκια. Στις διακοπές βγήκα φωτογραφίες και αντιλήφθηκα ότι έχω γίνει μια μοσχάρα και μισή και ότι δεν γίνεται να πάω να παντρευτώ όντας τόσο μοσχάρα και πρέπει να κάνω γυμναστική και δίαιτα. Επειδή δίαιτα δεν πρόκειται να κάνω, τουλάχιστον να κάνω λίγο γυμναστική, είπα, και ξεκίνησα να κάνω aqua aerobics. Ξέρετε, αυτές τις ηλίθιες ασκήσεις πλάτσιλες μέσα στη θάλασσα, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες. Το κακό ήταν ότι φορούσα ταμπών, γιατί guess what, μου ήρθε περίοδος στις διακοπές. Εντάξει, δεν με πειράξει ιδιαίτερα, γιατί δεν πόνουσα. Αλλά με αυτές τις ασκήσεις του aqua aerobics, παιδιά, αφαιρείτε το ταμπών χωρίς κορδονάκι. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια σε καμερί που, συγγνώμη αν τρώγατε. Ελπίζω να μην τρώγατε. Τι άλλο μετά, τα μαλλιά μου έγιναν χάλια, έχουν βγει οι ρίζες όπως βλέπετε. Θέλει να πάω να τα κάνω. Και η κομμότριά μου μου είπε ότι για το γάμο να μην είμαι μια ξανθομαλούσα κοπελιά, αλλά να κάνω ένα καστανό σαν ντρέ και να βάλω μέσα πάρα πολλές άσπρες αντάβιες. Εμένα σαν ιδέα μου ακούγεται καλό. Απ' την άλλη, βολεύτηκα τώρα με το ξανθό και άμα το ξανασκουρίνω, θα μπορεί να χαλαστώ. Αλλά από την άλλη, αν κάνω βάση το φυσικό μου και με περάσει πάρα πολλές άσπρες αντάβιες, μετά θα μπορώ να μην κάνω βαφή, που η βαφή δεν είναι καλή για τα μαλλιά και για το σκάλπ και τα λοιπά, και να κάνω μόνο λίγες αντάβιες. Συγχωρεί, υπάρχει. Όχι, δεν θα βγαίνει αυτή η αντιαισθητική ρίζα. Έξω!
Ο φασαριόζος κλείστηκε έξω. Έτσι δεν θα Έχουμε κι άλλο φασαριόζο όμως, ο οποίος γαβγίζει από μέσα. Ναι, Κορίνα, βγαίνετε τι έξω αν θέλει. Κορίνα, έξω. Τι έξω ή μέσα. Ή δεν θα γαβγίζουμε. Άιντε, το βρήκαμε εδώ πέρα. Αυτή η πεθερά μου της κακομαθαίνει. Εδώ έχω και μια φωτογραφία του Καυκούλη. Δείτε στο τόγουαρι μου τι όμορφο που έγινε. Δείτε το. Να το τόγουαράκι μου το όμορφο. Να το τόγουαράκι μου το καλό. Εδώ τον έβγαλα πριν από ένα μήνα περίπου. Είναι πάρα πολύ όμορφο ο κάφκας, αλλά δυστυχώς διαμένει μονίμως πλέον στην αυλή της μητέρας μου, που είναι 5,5 στρέμματα, για να μπορεί να τρέχει, είναι και για τις λάσπες και γιατί έχει γίνει τεραστίων διαστάσεων και δεν μπορούμε να τρέχουμε μέσα στο σπίτι. Έχουμε τώρα μόνο τις δύο τις κυρίες εδώ. Τη Κορίνα και τη Σούζη, οι οποίες ρίχνουν τις κουρτίνες. Αχ, το κορινάκι θέλει να ανεβεί. Αυτό το κορινάκι έχει το παρατσούκλι, Παλαιοκώστας. Η Κορίνα είναι ο Παλαιοκώστας μας, γιατί δραπετεύει συνέχεια. Είναι ο Παλαιοκώστας. Δεν την αρέσει καθόλου να την παίρνουν αγκαλιά, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη. Δείτε την. Δείτε την. Είναι η λατρεία μου, η Κορίνα μου. Μετά τη Σούζη, μετά τη Σούζη. Τη Σούζη την αγαπώ πιο πολύ από όλους. Τη Σούζη είναι η πριγκίπισσα. Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Μ' είχε σπάσει τα νεύρα το YouTube που δεν μπορούσα να ανεβάσω. Έχει 150 μηνύματα διαμαρτυρίας. Μόλις έχω γυρίσει τις διακοπές, σήμερα γύρισα. Θα σας πω και πού πήγα. Πήγα στη Θάσο. Ένα πολύ οικογενειακό ήσυχο νησί. Μην πάτε να έχετε ψηφοφοβία, γιατί ο Παντελής έχει ψηφοφοβία και μέσα σπάσε τα νεύρα στον δρόμο. Πήγαινε με 40. Γιατί έβλεπε το κρεμό από δίπλα και του ερχόταν κάπως. Και από πίσω όλοι οι καβαλιώτες και οι θασιώτες μας τρέλαλαν στις κόρνες και στο προσπέρασμα. Εντάξει. Τι άλλο να σας πω. Τα μαλλιά μου προσπαθώ να τα μακρύνω, αλλά δεν μακραίνουνε. Τα χείλια μου έχουν σκάσει από τον ήλιο, γιατί δεν πρόσεξα και πάρα πολύ. Τι άλλο να σας πω, μπαίνει ο Σεπτέμβριος από αύριο. Σήμερα Παρασκευή, 31 Αυγούστου, είναι η μεγαλύτερη πανσέληνος και πιο όμορφη όλου του χρόνου. Οπότε, αντί να κάθεστε να βλέπετε εμένα τη χαζή στο YouTube, πάτε έξω και δείτε το φεγγάρι. Τι άλλο να σας πω, καλά μου κορίτσια και καλά μου αγόρια. Πέρασα πολύ ωραίες τις διακοπές, ανανεώθηκα, μου χρειαζόταν αυτό. Αν και έφυγα με πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν ήθελα καθόλου να πάω διακοπές και την πρώτη μέρα ήμουν σαν ζόμπι. Αλλά μετά, επειδή πήγαμε καλή παρέα και επειδή οι διακοπές είχαν πολύ ευεργετικό, η θάλασσα μου αρέσει πάρα πολύ και πέρασα πολύ ωραία, γύρισα με πάρα πολύ καλή διάθεση, όπως νομίζω ότι μπορείτε να δείτε. Παρόλο που είμαι εντελώς άλλοτε και χτένιστη και γενικά έχω τα χάλια μου, νομίζω ότι δείχνω ότι είμαι λάμπορε, παιδί μου, δείχνω ότι είμαι χαρούμενη. Τώρα πείτε μου τις ιδέες σας για το νηφικό χρώμα μαλλιών. Εγώ έλεγα και ξανά να τα κρατήσω και μαύρα και δεν ξέρω. Γιατί το χτένισμα θα το κάνω σε εξής, θα τα μαζέψω όλα πίσω έτσι. Θα τα τσικώσω και αυτά, γι' αυτό περιμένω λίγο να μακρύνουν αυτές οι γλίτες πίσω. Θα σηκώσουμε την πιδάκια όλα πίσω, όλα έτσι εδώ, λίγο πλάχτα έχουν όγκο εδώ ψηλά. Θα είναι όλα μαζεμένα πίσω. Θα φοράω μία τιάρα εδώ, η οποία είναι τέλεια και θα σας τη δείξω σε άλλο βιντεάκι για να τη δείτε καλά με την καλή κάμερα. Και θα έχω και το πέπλο. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε ιδέες. Και για χτένισμα και για βάψιμο μαλλιών. Να τα συζητήσω με την κομμότριά μου, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί είναι φίλη μου, γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά είναι και πολύ καλή γιατί αυτή μου έκανε αυτό το πετυχημένο το ξαρτό. Και να δούμε, να καταλήξουμε κάπου και σιγά σιγά να αρχίσουμε, ας πούμε, να κάνουμε κάποια δοκιμαστικά. Ξέρω ότι είναι λίγο ηλίθιο αυτό, να κάνεις δοκιμαστικά και τέτοιες χαζομάρες, αλλά τα κάνει όλο ο κόσμος, μια και η κομμότερη είναι φίλη μου, γιατί δεν τα κάνουμε κι εμείς. Τη δουλειά δεν είχε ο διάολος, τουλάχιστον εμείς κάνουμε δοκιμαστικά. Δεν κάνουμε κάτι κακό. Τα φρύδια μου είναι severely. Παναγία μου, τι έπαθα, έπαθα καμιά πάρεση και στις διακοπές. Τόσο ήλιος με πειράζει. Το ξέρω ότι με πειράζει ήλιος. Να κάνω, λέτε, και κανένα μπότοξ, να φτιάξω και τα φρύδια μου.
αν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Πείτε μου γενικά, πώς περάσατε το καλοκαίρι σας, τι κάνετε. Τι τρώει το ζυσούζι. Α, εντάξει, μια ετικέτα τρώει. Γιατί με έχουν καταφέρει όλα τα πράγματα. Αυτά τα σκυλιά όλο μας πουλάνε κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω. Α! Και αν είναι κάποιος εδώ στη Μακεδονία και θέλει σκυλάκι, να μου πει γιατί βρήκα ακόμα ένα σκυλάκι, τον είπα Χριστόφορο και τον έχω στη γιαγιά μου τώρα. Αν θέλει κανένας. Δεν θέλει κανένας. Αλλά τέλος πάντων. Και επίσης, θα έχει ένα καυκάσιο θηλυκό, πειμενικό, στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας, στη Θεσσαλονίκη. Ο ιδιοκτήτης του έχει βάλει κοινοποίηση στο Facebook και είναι απαρηγόρητος. Αν είδατε τίποτα, comment below, πείτε μου, να βοηθήσουμε το σκυλάκι. Άσε που κάποιος το έκλεισε αυτό, δεν τέλος πάντων. Τέλος πάντων, λέω, τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων. Α, να σας πω γιατί τάσω, παιδιά. Πίστρα στους Βούλγαρους και στους Ρουμάνους. Εγώ που δεν ήμουν ρατσίστρια, sorry, θα το πω, έγινα. Παναγία μου, Jesus, Jesus. Αυτά στο επόμενο βιντεάκι. Απλά ένα μικρό update, γιατί είχα πολλά να πω και να κάνω και δεν τα έκανα. Συγγνώμη, για το εσωτερικό. Αυτά. Σας κερνάω μια καραμέλα διά μέντελ ραντεβουδάκι. Ορίστε, πάρτε. Λάκια. Γεια.